τον κύριο Στυλιάδη. Κυρία και κύριοι Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως όλοι γνωρίζετε, αυτή την περίοδο ο κορονοϊός είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την ιατρική κοινότητα. Κατά του κορονοϊού έχουμε δεσπίσει κάποια μέτρα. Ένα από αυτά είναι τα μέτρα κοινωνικών αποστάσεων, τα οποία έχουν στόχο να μειώσουν την επαφή που έχουν τα μολυσμένα άτομα με μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Τα μέτρα αυτά περιλάμβαναν το κλείσιμο σχολείων, χώρων εργασίας, όπως και τον περιορισμό των ταξιδιών και των μαζικών συναθρήσεων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε ορισμένα guidelines στην αρχή της πανδημίας, ως προς την απόσταση που πρέπει να κρατούν οι δύο άτομα μεταξύ τους. Αυτή η απόσταση τότε ήταν ένα μέτρο. Τώρα φυσικά έχει αυξηθεί. Διάφορες έρευνες έχουν γίνει πάνω στο πώς επηρεάζει η καραντίνα τα άτομα όσον αφορά την ψυχολογία τους. Όμως αυτές οι έρευνες, μέχρι τουλάχιστον οι πρόσφατες έρευνες, δεν είχαν γίνει σε μεγάλο εύρος και αφορούσαν μικρές ομάδες ανθρώπων, όπως φυλακισμένους. Αυτές οι έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει αρνητική επίπτωση. Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να ερευνήσουμε τα συμπτώματα που προσομοιάζουν καρδιακή νόσο σε μαθητές πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτή. Ξανααναλύσαμε τα δεδομένα μιας ευρύτερης έρευνας την οποία κάναμε, η οποία είχε ως στόχο να μελετήσουμε την ποιότητα της ζωής των μαθητών. Και κρατήσαμε τις ερωτήσεις από αυτή την έρευνα, από την οποία προκύπτουν τα συμπτώματα αυτά. Τα συμπτώματα αυτά είναι το αίσθημα παλμών, το αίσθημα ζάλης, το θωρακικό άλγος, όπως και η δύσπνοια. Το δείγμα μας αποτελούνταν από μαθητές 18 με 28 ετών, που φοιτούσαν κυρίως στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου Ιατρικής και Φαρμακευτικής Κάρολο Νταβιλά, χωρίς όμως να εξαιρούνται τα άλλα ιδρύματα. Δεσπίσαμε κάποια κριτήρια με τα οποία θα απορρίπταμε ορισμένα άτομα, καθώς θεωρούμε ότι το ψυχολογικό τους προφίλ δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Αυτά τα κριτήρια ήταν η εγκυμοσύνη, η ύπαρξη γνωστής ψυχιατρικής νόσου, η οποία είναι κάτω από θεραπευτική αγωγή, και η κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα τμήμα του ερωτηματολογίου, το οποίο στείλαμε στους φοιτητές, το οποίο αποτελούνταν από 80 περίπου ερωτήσεις. Τώρα, ως προς την ανάλυση του δείγματός μας. Το δείγμα μας, όπως βλέπετε, αποτελούνταν περίπου από 60% γυναίκες, ένα 39% άνδρες και ένα 1% δήλωσε ότι δεν προτιμάει να δηλώσει το φίλο του. Ως προς το ηλικιακά γκρουπ, βλέπουμε ότι είναι κυρίως γύρω στην ηλικία των 20 ετών και σπουδάζουν, βλέπουμε, κυρίως ιατρική. Το 30% των μαθητών προτίμησε να κάτσει στην πόλη την οποία σπουδάζει και το 70% επέστρεψε στην πατρίδα του. Το 71,2% δεν καπνίζει. Τώρα, τα αποτελέσματα. Αυτή η διαφάνεια θεωρώ ότι είναι σημαντική, καθώς μας δείχνει το φόβο τον οποίο είχαν οι φοιτητές ως προς τον κορονοϊό. Αυτή η κλίμακα μετριέται από το 7 μέχρι το 35, καθώς αποτελείται από 5 ερωτήσεις, από 7 ερωτήσεις που βαθμολογούσαν οι φοιτητές από 1 μέχρι 5. Έτσι, το ελάχιστο σκορ, το 7, δηλώνει τον ελάχιστο φόβο προς τον κορονοϊό και το 35 το μέγιστο. Είναι σημαντικό εδώ πέρα να κρατήσουμε ότι πολύ μικρό ποσοστό των φοιτητών είχε φόβο προς τον κορονοϊό. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξηγήσει τα συμπτώματα τα οποία είδαμε παρακάτω. Όπως βλέπουμε, εδώ πέρα οι φοιτητές ρωτήθηκαν εάν ένιωθαν συχνές κρίσεις πανικού. Το 26,3% των γυναικών δήλωσε ότι ένιωθε, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ήταν 18,4%. Ως προς το αίσθημα παλμού, το 6,1% των γυναικών ένιωθε παλμούς, ενώ το 5,2% των ανδρών ήταν το αντίστοιχο ποσοστό. Συνολικά, ως προς το σύνολο του δείγματος, το συνολικό ποσοστό έφτασε στο 5,6%. Ως προς το θωρακικό άλγος και τη δύσπνοια, το ποσοστό στους άνδρες ήταν 6,5% και στις γυναίκες 16,5%. Όπως βλέπουμε, εδώ πέρα υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Ως προς το σύνολο του πληθυσμού, το 2,5% το οποίο εμφάνισαν τα συμπτώματα αυτά ήταν άνδρες και το 11% ήταν γυναίκες. Ως προς τη ζάλη, βλέπουμε ότι το 6,5% των ανδρών εμφάνισε ζάλη και το 6,1%
των γυναικών. Ως προς το συνειδητοποιητισμό, πάλι 2,5% στους άνδρες και 3,5% στις γυναίκες. Συμπερασματικά βλέπουμε ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών, το οποίο φτάνει μέχρι και το 20%, εμφάνισε συμπτώματα που προσομοιάζουν καρδιακή νόσο. Αυτό θα μπορούσε να αιτιολογηθεί λόγω του φόβου προς τον κορονοϊό. Όμως η έρευνά μας έδειξε κάτι άλλο, δηλαδή ότι αυτό δεν είναι ο παράγοντας. Αυτό μας οδηγεί να συμπεράνουμε ότι μάλλον τα μέτρα των κοινωνικών αποστάσεων είναι αυτά τα οποία δημιούργησαν τον φόβο, τα συμπτώματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πολύ ωραία παρουσίαση. Μας καταδείξατε την πολυδιάστατη επίπτωση της πανδημίας, δηλαδή. Θερμά συγχαρητήρια. Πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη αυτή που κάνατε. Και ο τρόπος που το παρουσιάσατε ήταν εξαιρετικός. Και συγχαρητήρια που, γιατί βραβευθήκατε κιόλας για αυτή την εργασία σας από την Καρδιολογική Εταιρεία Βορειοελλάδος. Έχουμε στοιχεία σε σχέση, ας πούμε, με προηγούμενες περιόδους που υπήρχε κάποια μελέτη ως αναφορικά με την παρουσία συμπτωμάτων στον πληθυσμό αυτών, ή δεν είχε γίνει μελέτη? Από όσο ξέρω, τουλάχιστον δεν έχει γίνει έρευνα σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Έχουν γίνει μικρής κλίμακας. Αυτές δείξανε παρόμοια συμπτώματα, αλλά μιλούσαμε για συγκεκριμένα ηλικιακά γκρουπ, συγκεκριμένες, δηλαδή μιλούσαμε για φυλακισμένους, μιλούσαμε για άτομα τα οποία εργάτες εργοστασίων, στα οποία υπήρχε, για παράδειγμα, έκρηξη άνθρακα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι σε συγκεκριμένα γκρουπ. Αυτή είναι μια έρευνα η οποία είναι ευρείας κλίμακας. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να προσημειώσουμε, δηλαδή, είχαμε φοιτητές από Γερμανία, από Ελλάδα, από Ρουμανία, από Αγγλία. Δηλαδή, είχαμε ένα εύρος φοιτητών και προσπαθήσαμε με αυτόν τον τρόπο να δούμε στο σύνολο του πληθυσμού. Ωραία. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάποια ερώτηση, αν... Κύριος Μπομπότης, ο πρόεδρος. Συγχαρητήρια και από μένα, κύριε Στυλιάδη. Θέλω να ρωτήσω αν η μελέτη αυτή τη συνεχίζεται με άλλες παραμέτρους. Ναι. Η μελέτη αυτή φυσικά και θα συνεχιστεί και θα συνεχίζεται όσο υπάρχει ο κορονοϊός. Ήδη στείλαμε ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο στους φοιτητές για να επαναλάβουμε την έρευνα με στόχο να συγκρίνουμε τα προηγούμενα δεδομένα που έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα με αυτά τα οποία θα έρθουν τώρα. Και θα συνεχίσουμε κάθε 2 μήνες που συνεχίζουν τα μέτρα των κοινωνικών αποστάσεων. Ελπίζουμε ένα μέρος από τα αποτελέσματα αυτά να μας το ανακοινώσετε στο 20ο συνέδριο, Πανελλήνιο Συνέδριο, πάλι της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορειοελλάδος. Φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια.